κόσμος της νύχτας είναι αμήλικτος για μας, για σας. Αυτοί που αποτελούν όμως αυτόν τον κόσμο έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του. Ο θάνατος ή ο τραυματισμός του άλλου τους ενδιαφέρει ή σχετίζεται μόνο με το οικονομικό όφελος που θα έχουν οι ίδιοι. Είναι πιο άγρια τα πράγματα τώρα από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια πριν φτάσουν οι Ρώσοι και οι Αλβανοί, Όπως τώρα είναι πιο πολύ. Τώρα τα προσέχεις πιο πολλές φορές. Ενώ παλιά ήταν μόνο οι Έλληνες, τώρα κοιτάς και δεξιά και αριστερά σου, μην είναι Αλβανοί, μην είναι Ρώσοι. Και το καθένας πάει να πάρει με την. Ποια είναι το σκληρή, οι Έλληνες, οι Αλβανοί, οι Ρώσοι, ποιοι είναι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και τα σκληρά άτομα και τα λιγότερο σκληρά. Πιστεύω ότι εμείς ακόμα σαν Έλληνες έχουμε κάποια σκληρότητα μέσα μας και μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς. Με επιτυχία. Ακόμα. Τώρα σε λίγα χρόνια δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι όπως το λες όμως, σε λίγα χρόνια δεν τολμάμε να βγούμε από το σπίτι μας. Μερικές περιοχές θα είναι οπωσδήποτε απαγορευμένες. Σήμερα υπάρχουν απαγορευμένες περιοχές. Την ημέρα οπωσδήποτε, όχι. Τώρα τη νύχτα μερικές περιοχές μπορεί να είναι και απαγορευμένες. Για πες μια μερικές. Δηλαδή Αβάθης. Δηλαδή Αβάθης ίσως ναι, μετά από κάποια ώρα και μετά κυκλοφορούν πολύ υποπτά άτομα. Αθηνάς. Και Αθηνάς εκεί πέρα. Ζήμενος. Μιλάμε τώρα για ναρκωτικά εκεί πέρα ότι παίζουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Λέει, πρέπει να ξέρεις για να πας. Τώρα πας έτσι, πώς να ξέρεις κανέναν, μπορεί να μπει σε κίνδυνους. Μου δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου που είναι πολύ προβληματισμένος. Ναι, βέβαια, διότι νομίζω ότι και αυτή η μορφή εγκλήματος τίνει να αποκτήσει κάποια οντότητα στην Ελλάδα που μέχρι κάποια εποχή τουλάχιστον δεν την είχαμε. Από εκεί και πέρα βέβαια είμαι προβληματισμένος σχετικά με τις εμφανιζόμενες τάσεις, τις ανωδικές τάσεις γενικά της εγκληματικότητας και ακόμα χειρότερο της ποιοτικής, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, αναβάθμισής της, διότι πάμε προς βιώτερες και σκληρότερες μορφές. Και σε πλέον ανάλγητος δολοφόνος. Σε πλέον ανάλγητος δολοφόνος που μπορεί ορισμένοι από αυτούς να είναι και πληρωμένοι. Ναι. Το τσαλάκωμα το τελευταίο που έχεις έτσι υπόψη σου, δεν λέω, δεν θέλω να μου πεις αν τρεις μέρες. Πότε ήταν, χτες ή σήμερα που μιλήσαμε, πριν βρεθούμε. Χθες το βράδυ πρέπει να ήταν. Χθες το βράδυ. Δεν κάνω λάθος. Πρέπει να ήταν. Μένω σε αυτό που μου είπες. Πάντως από ό,τι μου λες, τα πράγματα θα γρέψουν ακόμη περισσότερο. Όσο περνάω καιρός, είπαμε, ναι. Και συνήθως είναι νέα παιδιά αυτοί. Γιατί και εσύ είσαι νέος. Ναι, εκεί μένονται σε κάποια ηλικία. Υπάρχει νέα και πιο μεγάλη. Ναι. Συνήθως είναι μια διέξοδο για να βρει λεφτά για τα νέα παιδιά. Και μπαίνει στον κίνδυνο, είναι ο κίνδυνο. Και η γοητεία. Έχει γοητεία, ναι. Ναι, δεν είναι η γοητεία να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου όμως. Ναι, καλά, φαίνεται να είπαμε ακραία περίπτωση. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Αν θα γίνει κάτω από πολύ. Ειδικές συνθήκες. Ειδικές συνθήκες, βέβαια. Μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα άτομα, πολλά χρήματα. Και πολλά πράγματα. Το μήνυμα που πρέπει να σταλεί είναι ότι από εδώ και πέρα θα γράψουν περισσότερα πράγματα και μόνο. Κοίταξε, για αυτούς που προσέχουν και έχουν μια ισχυρή ζωή και δεν ανακατεύονται με όλα αυτά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Mm. Τώρα, όποιοι μπουν στο παιχνίδι και θέλουν να παίξουν και να διεκδικήσουν κάποια πράγματα, οπωσδήποτε πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Τι, το να κάνει μια επιχείρηση κανείς και να θέλει να κερδίζει, ας πούμε. Συνήθως οι επιχειρηματίες δεν πάνε με το σταυρό στο χέρι. Και αυτός κάπου έχει κάνει κάτι άλλο, έχει πάρει από κάποιους άλλους. Α, μάλιστα. Και έχονται ως τιμωρή, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι. Ως τιμωρή. Όταν δεν είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Κάποιος πρέπει να σε βάλει στη θέση σου. Α, έτσι, Να είσαι εντάξει. Οπότε. Βγάζει τα πιστόλια λοιπόν και σε βάζει στη θέση σου, Εντάξει, μπορεί να είναι πιστόλια. Την πιστόλια μπορεί να είναι δυσκολία, αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο, Να είναι κάτι άλλο. Συνήθως είναι μια προειδοποίηση ή ξέρω κάποιο σπάσιμο ίσως του μαγαζιού. Ή σπάσιμο του χεριού. Εντάξει. Ή το νοσοκομείο. Ξέρετε το πώς κινείται και αυτός που χρωστάει, έτσι. Ναι. Ή σε αυτόν που θέλεις, ας πούμε, να του κάνεις ζημιά. Ναι. Αν το δεις ότι είναι εντάξει και πραγματικά θέλει να σε ξεπληρώσει και σου δίνει κάποια χρήματα κτλ., είσαι πιο ελαστικός μαζί του. Αν δεν είσαι την ανένδοτο ή ότι πάνω σου τη φέρει, είσαι πιο σκληρός. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, στις οικογένειες δεν χτυπάνε μέχρι τώρα. Έτσι, μόνο στις οικογένειες, όχι, δεν νομίζω. Όχι, Κάτι είναι και αυτό. Μπασχετώσει. Δηλαδή ένα είδος, τι κάτι. Άγριο πράγμα είναι το σύνολο της όλης της ιστορίας, βέβαια. Αλλά... Βέβαια, άγριο πράγμα είναι. Αλλά όταν όμως αυτός φέρει πίνει να του χρωστάς λεφτά. Και χάθηκε τον ευρύσκει, αναγκαστικά θα χτυπήσει την οικογένειά του. Είναι και αυτό ένα τρόπο να τον κάνει να τον ζωρίσει. Να δώσει τα λεφτά. Όλα για το χρήμα λοιπόν, Είπαμε, πολλέ φορέ είναι το χρήμα, είναι και τα συμφέροντα. Δεν πει ότι τα συμφέροντα πάντα κρύβεται το χρήμα.
Μπορεί να μην είναι άμεσα κάποια επιταγή ή κάποια χρήματα που χρωστούνται, μπορεί να είναι, είπαμε, και ένα κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή κάποια επιχείρηση, κάποιο δρόμο, ο οποίο μπορεί να έχει 10-20 μαγαζιά και ένα εμπορικό κέντρο. Α, μάλιστα, είναι και αυτό. Είναι πολλά. Στη διάρκεια τη έρευνα αποδείχθηκε, πιστεύουμε, η ύπαρξη πληρωμένων δολοφόνων στην Ελλάδα. Οι κυνηγοί κεφαλιών είναι πρόσωπα υπαρκτά. Είναι πρόσωπα ενταγμένα σε συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για εκτελεστικά όργανα, συναισθηματικά ψυχρά και ανάλγητα, που προσφέρουν χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό τέτοιες ακριβές εξυπηρετήσεις, αρκεί να τους δοθεί το κατάλληλο αντίτιμο. Και μην νομίζετε ότι είναι πολύ μεγάλο το αντίτιμο τελικά. Τα φαινόμενα που πριν λίγα χρόνια ίσως φάνταζαν ως ιστορίες εξωπραγματικές για την ελληνική κοινωνία, τώρα τα φαινόμενα αυτά είναι ελάχιστοι εκείνοι που τα αμφισβητούν. Είναι φαινόμενα που αναδεικνύουν στο προσκήνιο μια πραγματικότητα πάρα πολύ σκληρή και πολύ πολύ επικίνδυνη. Καλή σας νύχτα.